Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο για ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που βέβαια συνεδρίαση μην περιμένει κανένας, μην έχει τις αυταπάτες ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Θα βελτιώσει κάποια πράγματα, αλλά λύσεις οριστικές δεν μπορεί να δώσει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν εγώ σαν γεωπόνος εντός εισαγωγικών μάχημος, όπως και οι συνάδελφοι από την... γυρίζω στα χωράφια, βλέπω τι γίνεται, βλέπω και αφουγκράζομαι τον πόνο πολλών καλλιεργητών. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή στον Ελαιώνα της Λέσβου φέτος. Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες, μπορεί κάποιοι να βλέπουν αλλού το πρόβλημα, που δεν είναι μόνο ο δάκος. Είναι σωστό αυτό που λέμε, ότι οι πτώσεις καρπού δεν είναι μόνο ο δάκος, είναι και άλλες αιτίες. Αλλά ο δάκος έχει δύο βασικές αιτίες. Προκαλεί με την ύξη ο δάκος, με την πληγή που κάνει στη φλούδα του καρπού, προκαλεί πληγή. Όχι κατά ανάγκη για να αφήσει αυγό, ο δάκος, ο θηλυκός ο δάκος με τον οθέτη, κάνει τρύπα για να θραφεί, αλλά και να θρέψει και τον αρσενικό το δάκο. Βγάζει ζουμί από τον καρπό και τον απλώνει για να φάει και ο αρσενικός ο δάκος. Κάνοντας αυτή την τεχνική λοιπόν, και φυσικά είναι πολύ δύσκολο στον ίδιο καρπό να ξαναγεννήσει άλλος δάκος, να πάει να πάει να δοκιμάσει ή να γεννήσει άλλος δάκος. Ο δάκος λοιπόν ζει όλο το χρόνο. Ζει και θρέφεται όλο το χρόνο. Λόγω ακριβώς της αλλαγής της κλιματικής, της κρίσης της κλιματικής πλέον, γιατί δεν μιλάμε για αλλαγή κλιματική. Ζει και το χειμώνα, ζει και την άνοιξη. Όσοι καλλιεργητές, και έχω πάει, έχω δει, βάζουν παγίδες και το Μάρτι, και το Μάη βάζουν και βλέπουμε δάκους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος καρπός που δεν μαζεύεται, που συντηρεί. Όμως υπάρχουν και καινούργια άλλα φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Εγώ θα σας δώσω μερικά από αυτά που βλέπω. Ότι υπάρχουν πολλά βιολογικά ή εντός εισαγωγικών εγκατελειμμένα ή ακόμα χειρότερα και ρουμανιασμένα που έχω επισκεφτεί χωράφια, που δεν έχουν δάκου. Αυτό είναι ένα ζητούμενο μελέτης, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, ας πούμε, φυτά που είναι αποθητικά, αποθούν το δάκο, όπως επίσης τα βιολογικά ή ρουμανιασμένα χωράφια έχει αποδειχθεί σε μερικές περιπτώσεις και περιοχές, όχι παντού, ότι είναι εκτροφία και βιολογικών και ωφέλιμων εντόμων. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι κατά ανάγκη ένα βιολογικό χωράφι επικίνδυνο για την μείωση του δάκου. Μπορεί να είναι και καλό. Αυτά δεν τα λέω, δεν τα βγάζω εγώ επειδή τα βλέπω μόνο και τα συμπεραίνω μόνο σαν ένας τεχνικός που παρακολουθεί. Αλλά υπάρχουν και βιβλιογραφίες που αναφέρονται σε αυτά. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε είχα διαβάσει ότι στη Λέσβο είχαν καταμετρηθεί γύρω στα 8 ωφέλιμα είδη εντόμων που κατασπαράσουν το δάκο. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Όμως το ζητούμενο είναι αυτά να τα αυξήσουμε και να βρούμε και άλλα ωφέλιμα, ας πούμε ωφέλιμους νηματώδεις εδάφους, που μπορούμε να ψεκάζουμε στους πεσμένους ή στο έδαφος ή στους πεσμένους καρπούς, σε περιοχές που υπήρχε μεγάλη δακοπροσβολή, πότε, το χειμώνα. Βάζω μια άνω τελεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα για το δάκο που τρέχουν. Άμα κοιτάξετε και οι έρευνες που γίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο και άμα δείτε και τι λένε και το συνέδριο που έγινε τις προάλλες που υπήρξαν κάποιες νήξεις, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία αντιμετώπισης που κυρίαρχο θα έχει τους φυσικούς συμμάχους και το φυσικό περιβάλλον
να μην το μολύνουμε, αλλά να το ενισχύσουμε τους συμμάχους μας και τους εχθρούς του δάκου, με τους εχθρούς του δάκου και χρησιμοποιώντας και άλλες μεθόδους. Σίγουρα έχουν κάποια από αυτά εφαρμόσει και συγχαρητήρια και στους εργάτες που ψεκάζουν ηρωικά με τόσο γελία μεροκάματα. Παιδιά, μια γυναίκα να πάει να μαζέψει ελιές τώρα για να βρει κάποιος θέλει τουλάχιστον ένα σαραντάρι. Ο ραβδιστής θέλει τουλάχιστον 60 και θα σας κάνει δουλειά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πάνε στη δακοκτονία και παίρνουν αυτά τα μεροκάματα, μιλάμε για ήρωες, έτσι, με κίνητρο μηδέν. Πρέπει να τους αυξήσουμε αυτό το κίνητρο. Αν δεν μπορούμε και δεν μπορεί ο τρόπος αυτός που γίνεται, πρέπει να... Δηλαδή, άμα πάτε στα χωριά και θα πείτε, νέο παιδί, ρε, εσύ γιατί δεν πας στο δάκο, και λέει, προτιμώ να κάνω κάποια άλλη δουλειά ή κάποιες άλλες δουλειές που θα μου φέρουν όχι αυτά τα ποσά, αλλά πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Δεν θα πω άλλο πράγμα. Θέλουμε κίνητρα, λοιπόν. Θέλουμε και μια διαφορετική αντιμετώπιση του εχθρού του δάκου με καινούργια δεδομένα. Σίγουρα θα έχετε ακούσει, δεν θα μακρολογήσω πολύ, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα και εγώ είμαι λίγο πολυλογάς λόγω της φύσης. Μου έρχονται πάρα πολλά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι ψεκάζουν πάρα πολλοί καλλιεργητές. Πάρα πολλοί καλλιεργητές για τους δάκους. Φέτος είχαμε ένα μεγάλο μειονέκτημα. Είχαμε τους ισχυρούς ανέμους κατά την περίοδο του Ιουνίου και του Ιουλίου που δεν τους επέτρεψε να κάνουν κάλυψη των δέντρων με καολίνες ή άρες πρεσκόνες απόθησης του δάκου, να τους διώχνουν από τα δέντρα τους. Νέες τεχνολογίες, λοιπόν. Κάποιοι το προσπαθήσανε, το κάνανε, ακόμα και με δυνατούς ανέμους, με αποτέλεσμα να μην έχει μεγάλη ευστοχία ο ψεκασμός αυτός, γιατί αν δεν καλύψεις όλο το δέντρο άσπρο, δεν το ασπρίσεις, τότε θα βρει διόδους ο δάκος, θα μπει μέσα και θα αρχίσει να γεννάει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ένα υψηλό ποσοστό πετυχίας που θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό τα καινούργια συστήματα και όπλα στην καταπολέμηση του δάκου. Χρειάζεται, λοιπόν, με βάση τα δεδομένα αυτά, οι νέες τεχνολογίες. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ισχυρή γραφειοκρατία και πολλά αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, τα οποία όσοι είναι πιο κοντά στην εξουσία, σε κάθε μορφή εξουσία, επιβιώνουν αυτοί και ας μην είναι το γενικό καλό. Άρα, για να αποτρέψεις τέτοιου είδους πράγματα, τι χρειάζεσαι? Μια αντικειμενική μελέτη ή μελέτες. Ο δάκος και οι καιρικές συνθήκες, και όχι μόνο ο δάκος και οι καιρικές συνθήκες, αλλά και το πόσο πολύ πιο γρήγορα εμφανίζονται και κάνουν πικ καινούργιες ασθένειες στον ελαιόνα του Σλέσβου, είναι απίστευτο. Λέμε για πυρηνοτρίτες. Υπάρχουν και άλλες ασθένειες, δηλαδή ο πυρηνοτρίτης είναι πολλές φορές εντοπισμένος και μπορούμε με πολύ καλή ενημέρωση των καλλιεργητών και κατά περιοχές και με ενημερώσεις επιθετικές από το... Γιατί εμείς όταν κάνουμε ενημέρωση... Λίγο να συντομεύσουμε όμως... Συντομεύω. Ναι. Όταν κάνουμε εμείς ενημέρωση, πολλές φορές μας βλέπουν οι παραγωγοί ότι θέλω να πουλήσω. Θα πρέπει να το κάνει το κράτος. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι συνεργασίες αυτές. Κλείνοντας με μια πρόταση, έχω ακούσει πολλές προτάσεις και ανατρεπτικές προτάσεις για την αλλαγή του τρόπου δακοκτονίας. Θα πρέπει να υπάρχει από την περιφέρεια η μεγάλη βοήθεια, λέγεται προσέγγιση του τι γίνεται στην πραγματικότητα και ενημέρωση και χρήση κινήτρων στο να εφαρμοστεί μια δακοκτονία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει τουλάχιστον 10 γεωπόνοι ερευνητές σε όλη την περιφέρεια Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, να προσληφθούν άμεσα, να φτιαχτεί ένα Ινστιτούτο μελέτης και καταγραφής των κινήσεων του δάκου, τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστούν, σε ποιους χρόνους μπορεί να αντιμετωπιστούν και όχι μόνο του δάκου. Και αυτό, βέβαια, να διοχετεύεται συστηματικά και τακτικά στους καλλιεργητές, ούτως ώστε οι ίδιοι καλλιεργητές να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους και όχι με τη μεγάλη δυσπιστία που υπάρχει τώρα
και στην περιφέρεια από τους πολλούς καλλιεργητές ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος πλέον, όντως, που είπε ο κύριος, κάποιος μίλησε πριν που δεν τον βλέπω εδώ, έχει πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε τα καινούργια δεδομένα. Και αυτό, αν δεν γίνονται μελέτες συστηματικές, έχουμε ένα πανεπιστήμιο εδώ, έχουμε πάρα πολλούς μεταπτυχιακούς που μπορούν να κάνουν πολλή δουλειά πάνω στο δάκο. Θα πρέπει η περιφέρεια να τα δέσει όλα αυτά και να δώσει πραγματικά ένα ερευνητικό team βήμα σε αυτή την έρευνα να ανακαλύψει τι γίνεται. Το δεύτερο πράγμα θα πρέπει να γίνεται, που θα γίνει, πρέπει να γίνεται, είναι να γίνεται, να δοθούν τα κίνητρα. Και όχι μόνο τα κίνητρα στους ίδιους τους παραγωγούς να μπορέσουν στη γειτονιά τους, άμα το θέλετε, των χωραφιών τους, να αναλαμβάνουν τις καταπολεμήσεις, όχι μόνο του δάκου, και καταπολεμήσεις και άλλων ασθενειών, που θα μιλάμε για δάκο, αλλά θα μας έχουν ξεπεράσει άλλα πράγματα και άλλα προβλήματα σε σχέση με την καλλιέργεια. Και ταυτόχρονα να κάνει και τον έλεγχο. Άρα μιλάμε για έναν καινούριο, άλλο διαφορετικό τρόπο, που δεν μπορεί ένας ιδιώτης, όσο καλοπροαίρετος και να είναι, γιατί τον πιέζει το οικονομικό, το οικονομικό εύρος που έχει, σύν το ότι, όσο καλές προαίρεσεις να έχει, σύν το ότι θέλει αυτούς τους συνεργάτες, τους πραγματικούς συνεργάτες που πρέπει να έχει κάποιος, άμα θέλει να κάνει καταπολέμηση, τους ίδιους παραγωγούς. Κύριε Γάλλο, τελειώνω. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Να τονίσω ότι η παραγωγή φέτος θα είναι πολύ μειωμένη με βάση αυτές τις προβλέψεις που υπήρχαν. Δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές που μπορεί να πάμε, εκεί που γίνονται δακοκτονίες, να βλέπουμε λίγες ελιές πεσμένες κάτω. Το φαινόμενο είναι τεράστιο με το τι γίνεται και πάνω στο δέντρο. Δεν μετράω πόνο προς από θα πέσει. Αν υπάρχει λάδι απάνω, και δεν υπάρχει λάδι απάνω, και υπάρχουν αιτίες η ξηρασία, είπε ο συνάδελφος, αυτό που φωνάζουν οι γεωπόνοι εδώ και δεκαετίες, ότι πρέπει να φτιαχτούν τρόποι για ποτιστικά χωράφια. Δεν θα μπορούμε χωρίς νερό να επιβιώσει ο ελαιώνας. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να δούμε, ή μάλλον θα τελειώσω εδώ γιατί είναι πολλά. Άρα ζητάμε έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης και χρήση καινούριων τεχνικών, τα οποία θα πρέπει να συντονιστούν και βέβαια να υπάρχει η έρευνα, η ενημέρωση των παραγωγών. Δεν μπορώ να κάνω εγώ έρευνα μόνος μου. Θα βρω τι θα μπορέσω να κάνω, αλλά χρειάζεται μια συστηματική έρευνα από πολλούς ερευνητές που θα κάνουν πολλούς παράγοντες και θα δώσουν συγκεκριμένους χρόνους και συγκεκριμένους τρόπους, παίρνοντας και τη διεθνή εμπειρία υπόψη τους για να γίνει καταπολέμηση όχι μόνο του δάκου, αλλά επιβίωση του ελαιώνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλή.